Έγινε και αυτό. Εργαζόμενο από τη Ροδόπη, βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του και οδηγούσε την ώρα που δέχτηκε τηλεφώνημα από γνωστή τράπεζα. Μετά την καθιερωμένη διαδικασία επιβεβαίωση των στοιχείων του, ο εργαζόμενο και ταυτόχρονα αγρότη ειδική κατηγορία ενημερώθηκε ότι συνέβη ένα λάθο σχετικά με τα 140 ευρώ ενίσχυση που δικαιούνταν από τον ΕΠΕΚΕΠΕ. Αρχικά σκέφτηκα ότι αντί για 140 ευρώ, ίσω έβαλαν 1400. Αλλά η κοπέλα στο τηλεφώνημά τη μου είπε ότι είναι κάπω περισσότερα τα χρήματα που μπήκαν στο λογαριασμό μου κατά λάθο. Δήλωσε ο τυχερό άτυχο στο alexpoly.gr. Στη συνέχεια σκέφτηκα μήπω 14.000 ευρώ. Αλλά η κοπέλα πάλι μου είπε ότι είναι πολύ περισσότερα. Και τότε μου είπε το ποσό. 201 εκατομμύρια ευρώ. Ω για λίγο μερικέ ώρε, Κρίσο θεώρησε ότι μάλλον κάποιο φίλο του κάνει φάρσα και απάντησε στην κοπέλα που τον κάλεσε από την τράπεζα να πει στον Τάσο να κόψει τι πλάκε. Για να ακούσει την απάντηση τη κοπέλα ότι δεν πρόκειται για φάρσα, φυσικά η τράπεζα τον ενημέρωσε ότι μόλι εντοπίστηκε το λάθο. Ο λογαριασμό δεσμεύτηκε μέχρι να γίνει επιστροφή των χρημάτων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κίνηση των χρημάτων πάντω καταγράφηκε στο ιστορικό κινήσεων του λογαριασμού του, το οποίο έδειξε μέσω τη εφαρμογή τη τράπεζα για κινητά. Λίγε ώρε μετά. Και αφού ο λογαριασμό είχε δεσμευτεί, έγινε αφαίρεση του ποσού, η οποία επίση καταγράφηκε στο ιστορικό κινήσεων. Θα πρέπει ακόμα να αναφέρουμε ότι δεν είναι η μόνη περίπτωση λάθο αυτή, καθώ ανάλογα λάθη έγιναν με τουλάχιστον τρει ακόμα ανθρώπου που περίμεναν τα χρήματά του. Ο και είδαν στου λογαριασμού του εκατομμύρια. Οι άλλε περιπτώσει καταγράφηκαν στην κεντρική και νότια Ελλάδα.